Στη Νέα Ιωνία Αττικής, όπου είχε εγκατασταθεί, συνελήφθη σήμερα ο πρώην προπονητής παιδικών τμήματων μπάσκετ Νίκος Ιραγάκης, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 401 ετών για παιδεραστία σε βάρος 36 ανήλικων αγοριών στο Ρέθυμνο, όμως είχε αποφυλακιστεί μετά από 12,5 χρόνια. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Δογιάκος είχε ζητήσει από την εισαγγελία εφετών ναυπλίου να του διαβιβάσει το βούλευμα με βάση το οποίο ο προπονητής είχε αποφυλακιστεί μετά το σάλο που προκλήθηκε στο Ρέθυμνο και ολόκληρη τη χώρα. Αυτό δείχνει ότι και οι διαμαρτυρίες αλλά και το αίσθημα του κόσμου κατά πόσο έχει αποδοθεί ή όχι η δικαιοσύνη επηρεάζουν και προφανώς η δικαιοσύνη έχει τη δυνατότητα να διορθώνει και τα λάθη της. Η σύλληψή του έρχεται σε εκτέλεση απόφασης του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, το οποίο έκανε δεκτή την αίτηση ανέρεσης που κατέθεσε μετά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κατά του βουλεύματος με το οποίο άνοιξε η πόρτα της φυλακής για τον Νίκο Σιραγάκη. Η κοινωνία του Ρεθύμνου, που είχε συγκλονιστεί από την αποκάλυψη της φρικαλέας δράσης του, είχε αντιδράσει με οργή στην αποφυλάκησή του. Είναι ελεύθερος, τι πρέπει να το είχαν κρεμάσει. Ντροπή. Δεν έπρεπε να φύγει από τη φυλακή. Και αυτή η απόφαση κοινωνικά δεν είναι αποδεκτή. Ντροπή, τι να πούμε, ρε παιδιά, ντροπή. Αλλά οι νόμοι είναι αυτό που δημιουργούν, πιστεύω, το πρόβλημα. Η ποινή έχει σαν σκοπό το σοφρονισμό. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν έχει δείξει κανένα σημάδι σοφρονισμού. Δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη από τα θύματα του. Ο Σιραγάκης είχε καταδικαστεί σε 401 χρόνια φυλάκισης, τα οποία με τη συγχώνευση έγιναν 220, ενώ τα πραγματικά χρόνια έκτησης ποινής μειώθηκαν σε 25 και τελικά σε 20, σύμφωνα με το νέο ποινικό κώδικα. Στα τέλη Απριλίου του 2020 είχε αποφυλακιστεί από τις φυλακές Γρεβενών, όπου είχε εκτίσει την ποινή του. Λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθη για παραβίαση των όρων της αποφυλάκισης και οδηγήθηκε στη φυλακή. Τον Απρίλιο του 2023 αποφυλακίστηκε ξανά. Ορισμένες κατηγορίες εγκλημάτων, όπως είναι αυτές, όπου έχει προκύψει πανδημία και ενοχλεί τρομερά την κοινή γνώμη, θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική ποινική μεταχείριση και διαφορετικός τρόπος έκτησης των ποινών. Δεν θα πρέπει δηλαδή τα ευεργετικά αποτελέσματα τα οποία επέρχονται για άλλες κατηγορίες εγκλημάτων να είναι το ίδιο σχεδόν με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Γιώργος Παπακοσταντής, μιλώντας στην Κρήτη TV, κάνει λόγο για ένα ακραίο και κραυγαλαίο παράδειγμα για τους κινδύνους που παραμονεύουν, το οποίο οφείλει να παραδειγματίσει την κοινωνία, την αστυνομία και τη δικαιοσύνη, ώστε να μην υπάρξει περιθώριο να επαναληφθεί ποτέ. Προφανώς οι πληγές παραμένουν ανοιχτές. Ελπίζω ότι ο χρόνος σιγά σιγά θα τις διώξει. Θα πρέπει να απλά το παράδειγμα αυτό το κακό παράδειγμα που συνέβη στην κοινωνία του Ρεθύμνου, να το έχουμε πάντα υπόψη μας, προκειμένου να αποφύγουμε να συμβεί κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Γιατί, όπως ξέρετε, δεν ήταν μόνο η υπόθεση Σιραγάκη. Ο 59χρονος πλέον Νίκος Σιραγάκης οδηγείται αύριο στην εισαγγελία εφετών Αθηνών, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψει στη φυλακή.